Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι σημαίνει παιδική κακοποίηση. Να ξέρουμε ότι η κακοποίηση δεν είναι μόνο η σεξουαλική κακοποίηση ή η σωματική βία, είναι και η συναισθηματική κακοποίηση, είναι και η παραμέληση ή η αμελής διαπαιδαγώγηση, είναι η εμπορία παιδιών ή άλλου τύπου εκμετάλλευση. Και βέβαια όταν λέμε παιδιά, να μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο τα παιδιά των 5 ετών, των 2 ετών, του 1 έτους και τα 13χρονα και τα 17χρονα κορίτσια που πέφτουν πολύ συχνά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, είναι παιδιά. Μάλιστα. Σίγουρα είναι παιδιά. Τώρα, το χαμόγελο του παιδιού, κυρία Πετρίδου, ενώνει τις δυνάμεις του με 130 οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Μια εξαρτή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ακριβώς. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα της κακοποίησης έχει διαστάσεις σε πολλές χώρες. Σε όλο τον κόσμο, όχι σε πολλές χώρες, ας είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές. Και βέβαια πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και να αντιδράσουμε όλοι, έτσι ώστε και οι παιδόφιλοι να σταματήσουν να είναι θρασείς και να σταματήσουν να υπάρχουν οι δυνατόν κάποτε και η νομοθεσία μας να γίνει καλύτερη και όποιος φορέας μπορεί να υπάρξει που μπορεί να βοηθήσει έστω και ένα παιδί να τον βοηθήσουμε να αυξήσει τις δυνατότητές του και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτός είναι και ο στόχος της συνέντευξης τύπου που θα πραγματοποιηθεί την ημέρα αυτή, έτσι δεν είναι? Βέβαια, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, στις 11.30 το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο βασικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Θα μιλήσουν όμως και ψυχολόγοι του οργανισμού προκειμένου να αναφέρουν περιστατικά τα οποία έχει διαχειριστεί Το Χαμόγελο του Παιδιού σε σχέση με την κακοποίηση και την παραμέληση παιδιών. Να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση, κύριοι υπέτη, εμφανίζονται οι γονείς στο μεγαλύτερο ποσοστό όλων των περιστατικών. Θα υποθούν στατιστικά και για τη χώρα μας, αλλά και για την διεθνή κοινότητα ουσιαστικά. Ο καθένας από εμάς λοιπόν πρέπει να αντιδρά. Αυτό είναι και το μήνυμά μας. Γιατί δεν αντιδράς? Όταν βλέπουμε επανειλημμένα ένα ατιμέλητο και βρώμικο παιδί, πρέπει να το καταγγείλουμε. Όταν βλέπουμε ένα παιδί να περιπλανιέται μόνο του, πρέπει να το καταγγείλουμε. Όταν βλέπουμε ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού μας, πρέπει να προσέξουμε ή στη συμπεριφορά κάποιου παιδιού. Όταν βλέπουμε ένα παιδί να ζητιανεύει στο δρόμο, όταν βλέπουμε ένα παιδί στο πεζοδρόμιο ή όταν ένα παιδί εκμυστηρευτεί το ίδιο σε εμάς ότι το παραμελούν ή του ασκούν σωματική βία ή ότι φοβάται, πρέπει να αντιδράσουμε, όχι να πούμε ότι το παιδί αυτό μπορεί να είναι φαντασιόπληκτο ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό τι σημαίνει? Καλούμε οποιαδήποτε ώρα της μέρας, οποιαδήποτε μέρα και τις αργίες στη γραμμή 1056, είναι η Εθνική Γραμμή ΣΟΣ για τα παιδιά που λειτουργεί από το Χαμόγελο του Παιδιού με ειδικευμένο προσωπικό. Το προσωπικό μας έχει την αρμοδιότητα να καταγγείλει σε αστυνομία και εισαγγελία και κατόπιν να πραγματοποιηθεί επιτόπια παρέμβαση. 1056 είναι το νούμερο στο οποίο μπορεί οποιοδήποτε να καλεί εντελώς δωρεάν από κινητό.